Καλή σας ημέρα κύριε Πάνα και καλή χρονιά. Καλημέρα, σας, καλημέρα σας και καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας και καλή χρονιά να έχουμε. Να είμαστε καλά. Τον κύριο Πάνα τον παρακολουθώ από την εποχή που έδινε τους δικούς του αγώνες στην τοπική αυτοδιοίκηση και είχε μια πολύ καλή εξέλιξη από την τοπική αυτοδιοίκηση που είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο στην θεωρώ. Στην κεντρική πολιτική σκηνή και μπράβο του, του αξίζουν συγχαρητήρια. Εκπροσωπεί τώρα το κίνημα αλλαγής στο νομό της Χαλκιδικής. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πάνα, έχουμε εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής, τα γνωστά, η συγκρούση μεταξύ της κυρίας Γεννηματά και του κυρίου Γερουλάνου. Θα σας το πω ευθέως, φοβάστε την συριζοποίηση του Κινάλ? Νομίζω ότι αυτό το πράγμα, σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά μας, κάποιο τρόπο έχει κλείσει εδώ και δύο μήνες, από την άποψη ότι για τα διαδικαστικά μας λύθια και τα τεχνικά μας μέσω του συνεδρίου του Πασόκου, όπως έγινε και με τις διαφωνίες τις οποίες μπορεί να υπήρξαν. Και τώρα θεωρώ ότι το κοινό βρίσκεται σε μια άλλη φάση, λίγο πιο δημιουργική, η οποία έχει δύο επίπεδα. Το πρώτο κομμάτι είναι το άκρος κοινοβουλευτικό έργο το οποίο πρέπει να παράγει και πρέπει να παράγουμε και εμείς οι βουλευτές, και να ξέρετε ότι το εξάμεινο αυτό έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους τους βουλευτές σε επιμέρους τομείς ό,τι αφορά το κομμάτι της δραστηριότητάς μας. Και το δεύτερο κομμάτι είναι να προετοιμαστούμε για την ολοκλήρωση της συνδιάσκεψης, της οποίας θα γίνει στις 13-14 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, όπου εκεί θα καθοριστεί και ένα είδος πολιτικού πλαισίου για το κίνημα αλλαγής. Τώρα, εγώ δεν είμαι από αυτούς που φοβάμαι για το μέλλον του κινήματος αλλαγής, γιατί είμαι από αυτούς οι οποίοι και πάρα πολλά χρόνια έχω συμμετάσχει σε εκλογικές διαδικασίες τις πιο δύσκολες τα χρόνια του Πάλε Ποτέ Πασόκ. Όμως αυτό δεν πρέπει να μας αφήσει σαν πολιτικό χώρο αδιάφορος, προκειμένου και εμείς να καταθέσουμε έτσι συγκεκριμένη πρόταση για το πώς βλέπουμε τον προοδευτικό χώρο την επόμενη μέρα. Άρα θεωρώ ότι έχουμε φύγει από το κομμάτι πλέον της εσωστρέφειας και έχουμε πάει σε μια δημιουργική περίοδο, η οποία βέβαια δεν είναι, θα καθοριστεί και χρονικά και πολιτικά και από τις εξελίξεις οι οποίες θα υπάρξουν. Εγώ απλά το ρωτώ γιατί και με όπλο την Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης με τα 700 μέλη που συνέστησε ο κύριος Τσίπρας, είναι σαφές πως επιχειρεί μια βαθιά πολιτική διείσδυση στον χώρο του παλιού Πασόκ και του νυν Κινάλ. Αυτό είναι νομίζω πασιφανές. Ο κύριος Τσίπρας κάνει τη δική του προσπάθεια, η οποία βέβαια, αν να μου επιτρέψετε, νομίζω ότι έχει και αυτή τα πολύ μεγάλα προβλήματά της. Καθώς δηλώσεις όπως εκείνες του κύριου Τσκουλέτη, ότι είναι ο τοξικός εδώ ο κύριος Παπανδρέου, με στελέχη μέσα πρώτη γραμμή του κύριου Παπανδρέου στην Κεντρική Επιτροπή αυτή ανασυγκρότησης, νομίζω ότι δεν ταυτίζουν το άνοιγμα το οποίο, αν προσπαθεί να κάνει ο κύριος Τσίπρας με όλη αυτή την προσπάθεια. Εν πάση περιπτώσει, κοντός ψαλμός αλληλούια, να το πω, και από εκεί και πέρα εμείς σαν κίνημα αλλαγής αυτόνομα κινούμαστε και με τις διαδικασίες μας και με τη δική μας πρόταση σε όλα τα επίπεδα. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τα ελληνοτουρκικά, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα παζάρι το οποίο κορυφώνεται. Έχουμε βέβαια οξύμορα σχήματα σε ό,τι αφορά την Τουρκία, η οποία από εισβολέας παριστάνει τον εγγυητή της ασφάλειας στην περιοχή. Έχουμε αυτή τη σύνοδο που η Ελλάδα αποκλείστηκε. Πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα να εξελίσσονται, και αν πιστεύετε ότι η ελληνική κυβέρνηση κάνει σωστούς χειρισμούς σε ό,τι έχει να κάνει με την κρίση η οποία μας προέκυψε? Νομίζω ότι το ότι έχουμε μια κρίση στα λειτουργικά είναι δεδομένο και ότι τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά από ό,τι προσπαθεί να μας τα σοβαρότερα από ό,τι προσπαθεί να μας τα παρουσιάσει η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα θα κρατήσω ότι είχαμε μια επίσκεψη πριν λίγες μέρες στο Λευκό Οίκο και στην επίσκεψη με τον κύριο Τραμπ, όπου εκεί είχαμε δυσυραβικές, θα έλεγα έτσι, δηλώσεις από το επιτελείο του Πρωθυπουργού και του κύριου Μητσοτάκη. Κατ' εμέ, μια επίσκεψη σε οποιοδήποτε πρόεδρο θα αξιολογηθεί μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και από εκεί και πέρα, ενώ είχαμε όλες αυτές τις δυναμικές εξαγγελίες, φτάνουμε στην συνάντηση στην οποία ουσιαστικά μένουμε εκτός και δεν καλυστήκαμε, καθώς είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο αφορά την πατρίδα μας. Και δυστυχώς εμείς σε αυτή την συνάντηση, η οποία γίνεται με πρωτοβουλία της Γερμανίας, δεν βρισκόμαστε εκεί. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι από μόνο του μια διπλωματική ήττα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ελληνοτουρκικών, εμείς έχουμε ζητήσει από την πρώτη στιγμή να υπάρξει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, καθώς είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι εθνικό, δεν είναι ούτε κομματικό,
και μόνο με μια εθνική γραμμή θα μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία επιθυμούμε. Εθνικό ζήτημα όμως είναι και το ζήτημα το μεταναστευτικό, παύλα προσφυγικό, στο οποίο όμως δυστυχώς εκεί δεν φαίνεται να υπάρχει μια ενιαία γραμμή. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με το εξής, ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι αυτή τη στιγμή πρώτο στην ατζέντα. Αν χρησιμοποιήσουμε και εμείς τις δημοσκοπήσεις, μια και κάποιοι τις χρησιμοποιούν διαρκώς το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι πρώτο στην ατζέντα των Ελλήνων και δυστυχώς δεν έχουμε μια επίσημη ενημέρωση του τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση πάνω στο θέμα. Βλέπουμε ότι γίνονται συσκέψεις υποσυσκέψεων στο Υπουργείο Εσωτερικών με βουλευτές της κυβέρνησης, με περιφερειάρχες, και τα μπακέρα του πώς θα πορευτεί η κυβέρνηση σε αυτό το ζήτημα δεν έχουμε. Το που θα γίνουν κλειστά κέντρα Αθηνίου, το που θα μεταφερθεί αυτό το κομμάτι των προσφύγων, των μεταναστών, το πώς θα υπάρξει διαχείριση, ο διαχωρισμός και, πάση περιπτώσει, τι κόκκινες γραμμές βάζουμε απέναντι στην Ευρώπη για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί είναι καθαρά ότι μέσω αυτού του ζητήματος ο Ερντογάν εκβιάζει και ίσως ένα είδος εκβιασμού ήταν κοινή συμμετοχή μας στη σύνοδο την οποία γίνεται για τη Λιβύη. Άρα, θεωρώ ότι υπάρχει μια γενική θολούρα πάνω σε αυτό το θέμα από την κυβέρνηση και δυστυχώς, επειδή ήταν ένα ζήτημα το οποίο το έβαλε πρώτο στην ατζέντα του προεκλογικά, πιστεύω ότι είναι και η μαύρη τρύπα αυτή τη στιγμή του Πρωθυπουργού του ίδιου και της κυβέρνησης το ζήτημα του προσφυγικού και του μεταναστευτικού. Μαύρη τρύπα. Όπου, να το πούμε και αυτό, από τα κλειστά κέντρα αυτά τα οποία ακούγονται ότι θα γίνουν για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί κατά κάποιο τρόπο αυτό το μείζον ζήτημα, η Χαλκιδική είναι εκτός. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί είναι ένας νομός ο οποίος στηρίζει τη βαριά βιομηχανία εντός αγωγικών μέχρι στιγμής που έχει η χώρα μας, τον τουρισμό. Ναι, γι' αυτό είπα ότι πρέπει οι επιλογές οι οποίες θα γίνουν, γιατί ξαναλέω, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το τι πραγματικά σκέφτεται η κυβέρνηση σε αυτό το κομμάτι. Οι σκέψεις, νομίζω και εσείς δεν έχετε πει, όπως και εμείς, όπως και εμείς, γίνονται σκέψεις με τις περιφερειάρχες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν περιοχές οι οποίες έχουν ιδιαιτερότητες και προσφέρουν στο τουριστικό κομμάτι να τις διαχειριστούμε διαφορετικά. Αν μη τι άλλο, και εγώ περιμένω να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό της κυβέρνησης πάνω σε αυτό το κομμάτι και πού πραγματικά εν γέννη στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να γίνουν κάποιες επιλογές, να γίνουν κλειστά κέντρα. Καλά, ναι, τα κλειστά κέντρα τα οποία ιδιαίτερα στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου προκαλούν τεράστιες αντιδράσεις από ό,τι φαίνεται, κύριε Πάνα. Και στην υπηρετική χώρα, βέβαια, στη Λαμία, στην Καρδίτσα, είχαμε, θα έλεγα, παλαϊκό ξεσηκωμό. Φοβούνται, βέβαια, οι πολίτες, βλέπουν τις εικόνες από τη Μυτιλίνη, από τη Μόρια και φοβούνται μην τα δουν και μπροστά τους. Βέβαια, να πούμε ότι εδώ ότι η Κεντρική Μακεδονία είναι αυτή που έχει σηκώσει ως τώρα το βάρος του μεταναστευτικού. Νομίζω σε αυτό συμφωνείτε. Αυτό φαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία. Δεν είναι να συμφωνώ εγώ. Όποιος για το που υπήρξαν οι περισσότερες εμπασπιδόσεις, θα δείτε και την Κεντρική Μακεδονία έχει σηκώσει ένα πολύ μεγάλο βάρος και από ό,τι καταλαβαίνω επιτρέπει να σηκώσει ακόμα μεγαλύτερο. Άρα λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι ο διαχωρισμός, το ποιοι θα έρθουν, η διαδικασία, η διασπορά, είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να τα δει το Υπουργείο πάρα πολύ σοβαρά, γιατί να μην επιφέρει μεγαλύτερα προβλήματα με αυτά τα οποία θέλουμε να διτώσουμε. Και βέβαια το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε αύξηση αυτών των ροών. Στην Χαλκιδική έχουμε κέντρα προσφύγων. Όχι, νομίζω όχι. Έχουμε όμως ξενοδοχεία τα οποία τα έχουν προσεγγίσει από το ΔΟΜ, έτσι ώστε να διατεθούν μέσα σε αυτή την περίοδο του χειμώνα για να φιλοξενήσουν μετανάστες και πρόσφυγες. Υπάρχουν τέτοια. Υπάρχει αυτό, αλλά δεν έχουμε κάτι έτσι. Βέβαια, ο κύριος Τάσκιος εκεί αντιδρά. Γενικότερα, νομίζω ότι υπάρχει ένα αραγές μέτωπο των ξενοδόχων της Χαλκιδικής πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Πρέπει να δούμε όλη την Κεντρική Μακεδονία, αλλά και τη Χαλκιδική, θα τη δούμε συνολικά με βάση τα χαρακτηριστικά τα οποία υπάρχει. Η αντίδραση δεν είναι του ενός ανθρώπου ή του ενός θεσμικού φορέα, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, θα φέρει το αποτέλεσμα. Εδώ θα δούμε συνολικά την πρόταση της κυβέρνησης όταν θα έρθει η ώρα, ναι, και ό,τι αφορά την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και συνολικά θα αξιολογήσουμε το τι πραγματικό θέλει να κάνει. Ναι, γιατί
Μην ξεφυτρώσει κανένα κέντρο τώρα στο πολύγυρο, θα φαντάζεσαι, ή στην Νότια Χαλκιδική ακόμα πιο πολύ. Στην Νότια Χαλκιδική δύσκολα, αλλά ενδεχομένως κάποιοι μπορεί να σκέφτονται για τη Βόρεια Χαλκιδική. Ναι, δεν το αποκλείω. Ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την προεδρολογία, Σταύρο. Πριν φτάσουμε εκεί, ήθελα κάτι να ρωτήσω τον κύριο Πάνα. Δεν ξέρω την θέση του για τα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική. Τι βλέπει με την επένδυση εκεί? Προχωράει η επένδυση? Γιατί νομίζω ήρθαν κάποιες δυσκολίες που υπήρχαν με την προηγούμενη κυβέρνηση. Και έχουν προχωρήσει κάποιες άδειες. Υποτίθεται ότι η εξαγγελία του κ. Υπουργού Ανάπτυξη, του κ. Γερμανίδη, ήταν ότι θα προχωρήσουν δύο επενδύσεις. Η πρώτη επένδυση ήταν το ελληνικό και η δεύτερη ήταν η επένδυση του ελληνικού χρυσού των μεταλλείων πάνω στη Βόρεια Χαλκιδική. Μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει κάτι. Mm-hmm. Δεν έχουμε δει κάποια εξέλιξη των πραγμάτων. Τώρα εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω. Έχουν ηρεμήσει καθόλου τα πνεύματα εκεί, κύριε Πάνα? Αυτά τα πράγματα μπορεί να αφορούν και το Υπουργείο, μπορεί να αφορούν και την ίδια την εταιρεία. Περιμένω. Μήπως έχει και η εταιρεία κάποια θέματα. Καθώς είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που ταλαιπώρησε την Χαλκιδική για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, το δημιούργησε έτσι αντιπαλότητες μεταξύ κοινωνιών, οι οποίες δεν ευνόησαν συνολικά ένα τόπο ο οποίος θέλει ενιαία να έχει μια φυσιολογική ζωή και να αναπτυχθεί όπως πρέπει να αναπτυχθεί. Και σε δεύτερο επίπεδο στιγμάτισαν κατά πολύ μια περιοχή. Τώρα θεωρώ ότι σιγά σιγά βρισκόμαστε σε μια διαφορετική φάση. Η αντιπαράθεση υπήρχε στην περιοχή πολύ καλώς και αυτό έπρεπε να γίνει, έχει ομαλοποιηθεί σε ένα επίπεδο και θα πρέπει ό,τι γίνεται να στηρίζεται πάνω σε ένα θεσμικό πλαίσιο και περιβαλλοντικό, αλλά και σε ένα θεσμικό πλαίσιο αποφάσεων με τα οποία έχουν αυτή. Αφού είμαστε στη Χαλκιδική, να ρωτήσουμε τον κύριο Πάνα. Στις 10 Ιουλίου του 2019, λόγω εκείνης της πολύ μεγάλης θεομηνίας, κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Είστε από εκείνους που έτρεξε πάρα πολύ κοντά στους πληγέντες. Και μαθαίνουμε όμως ότι δεν έχουν ακόμα δοθεί οι αποζημιώσεις. Ναι. Από την πρώτη στιγμή εγώ και ανθρώπινα αλλά και θεσμικά βρέθηκα στις πληγές περιοχές. Άμεσα έκανα ερώτηση στους αρμόδιους υπουργούς για τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Δυστυχώς είναι αλήθεια ότι παρόλο που η περιοχή βρέθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και υπήρχε μια άμεση κινητοποίηση του κυβερνητικού μηχανισμού σε ό,τι αφορά την εικόνα τουλάχιστον, υπέθηκαν πάρα πολλοί υπουργοί και πάρα πολλοί θεσμικοί παράγοντες, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς και οι αποζημιώσεις και οι δήμοι, όπως για παράδειγμα ο Δήμος Προποντίδας, θα πω ένα απλό παράδειγμα, δεν πήραν τα χρήματα τα οποία περίμεναν για να αποκαταστήσουν τις ζημίες τις οποίες υπήρχαν και άρα είναι υποχρεωμένοι με ιδίω σώμα χρήματα να επιλύσουν πράγματα τα οποία στην ουσία περίμεναν. Υπάρχει κάποια αιτιολογία για αυτή την καθυστέρηση? Φύγαν οι κάμερες, και αυτό. Μόλις φύγαν οι κάμερες. Ναι. Και σε δεύτερο επίπεδο, δεν έχουν παρθεί ούτε οι αποζημιώσεις, ούτε οι αποζημιώσεις σε ό,τι αφορά τα μαγαζιά, τα καταστήματα, σε πάση περιπτώσει τις κατοικίες και βέβαια είναι περισσότερο στις μεγάλες αγροτικές καλλιέργειες, οι οποίες έγιναν τεράστιες καταστροφές και μέχρι στιγμής η τελευταία ενημέρωση που έχω εγώ από τον ΕΛΚΑ, καθώς έκανα επίσκεψη εκεί για την επίσκεψη όλων αυτών των διαδικασιών και των επιζημίσεων, ήταν ότι θα ξεκινήσει η προκαταβολή από το Μάρτιο. Από το Μάρτιο. Για τους καλλιεργητές. Για τους καλλιεργητές. Όχι για τους καταστηματάρχες και για τους ιδιώτες. Όχι, για τους καλλιεργητές. Υπήρξαν μεγάλες καταστροφές. Να ξέρετε, υπήρξαν σε περιοχές όπως ο Άγιος Παύλος, Υποτίδερα. Σοζόπολη. Σοζόπολη, ολοκληρωτικές καταστροφές. Δηλαδή, μιλάμε για 100%. Οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν ζητήματα επιβίωσης πλέον. Άρα η όλη διαδικασία και τα όλα χρήματα πρέπει να επισπευτούν να γίνουν όλα πιο γρήγορα. Τέλος πάντων, στη φάση που βρισκόμαστε τώρα, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει το πρακτικό της υποδοχής, η τελευταία έτσι ενημέρωση που μπορώ να έχω εγώ από τον ΕΛΓΑ, σε επικοινωνία που είχα και σε συνάντηση που είχα, ήταν ότι από εδώ θα ξεκινήσει η καταβολή των πρώτων προκαταβολών. Μάλιστα. Και να ξέρετε βέβαια ότι η Χαλκιδική και το ερώτημα στην Ολυμπιάδα με τις μεγάλες καταστροφές τις οποίες έγιναν, όπου και εκεί βρέθηκα άλλα. Και εκεί η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη στη Βόρεια Χαλκιδική και εκεί βέβαια περιμένουμε
Ναι, υπήρξαν καταστροφές εκεί, όχι όμως στο βαθμό που, με τις καταστροφές που σημειώθηκαν στις 10 Ιουλίου. Ναι. Απλά το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, θέλει ιδιαίτερη έτσι, αντιμετώπιση, για την προσωπική μου άποψη, και επειδή είναι κάτι που θα αντιμετωπίσουμε και τα επόμενα χρόνια, και καλό θα είναι από εδώ και πέρα οποιαδήποτε κυβέρνηση, η οποία μερίζεται την τόσο πιο γρήγορη επίσκεψη των διαδικασιών, την ανάπτυξη και μια διαφορετική κανονικότητα, αν υπάρχει, να γίνεται και επί του πρακτέου. Μάλιστα. Και να κλείσουμε το θέμα της εκλογής Προέδρου. Ναι. Ναι. Ακούγονται πάρα πολλά ονόματα. Πρόσφατα ακούσαμε μέχρι το όνομα του κυρίου Αποστολάκη, του πρώην υπουργού. Εδώ και της κυρίας Γεννηματά. Της κυρίας Γεννηματά. Ναι. Του κύριου Βενιζέλου. Αυτό θα είναι ένα καλό crash test για το Κινάλ. Και η κυρία Γεννηματά λέγεται ότι φωτογράφησε μέσω πλησαφώ σε μια τοποθέτησή τη. Και τον κύριο Βενιζέλο στο ψήφο δεν τον θέλει στο Κινάλ, αλλά τον θέλει πρόεδρο τη Δημοκρατία. Εντάξει, ανεξάρτητη προσφορά στο Κινάλ και στην πολιτική ζωή. Να μα πει ο κύριο Πάνα. Δεν είναι σημαντική. Ο κύριο Πάνα θα τα ξέρει καλύτερα. Ναι. Ακούμε. Θέλω να πω το εξή, ότι δυστυχώ με ευθύνη τη κυβέρνηση έχουμε μια ονοματολογία τύπου μεταγραφική περίοδου Ιανουάριου. Σωστό. Και αυτό είναι από μόνο πολύ άσχημο για το θεσμό. Καθώς αυτή τη στιγμή καλό υπάρχει πρόεδρος της Δημοκρατίας, η υφή του λήγει τις 13 Φεβρουαρίου, άρα αυτό το οποίο γίνεται τους τελευταίους 2-2,5 μήνες. Και κατ' εμέ μας αποπροσανατολίζει από τα πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία έχει η χώρα και έχει να αντιμετωπίσει. Ωραία. Δεν λέω ότι η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας δεν είναι σοβαρό ζήτημα, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε σε μια θεσμική βάση και με μια διαφορετική τοπία. Πέρα λοιπόν τι έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε μια ονοματολογία η οποία έρχεται από δεξιά και αριστερά και έχουμε αναγάγει αυτό την επιλογή Προέδρου σαν το μέλλον ζήτημα της χώρας. Είναι σημαντικό θέμα, αλλά δεν είναι το πρώτο. Τώρα, εμείς θα κινηματίσουμε. Μέσω της Προέδρου μας έχουμε πει ότι επιθυμούμε ο Πρόεδρος να προέρχεται από τον χώρο της κεντροαριστεράς με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτό θα αναδείξει και μια πολυσυνεκτικότητα που μπορεί να έχουν θεσμική ρόλη στη χώρα μας. Είναι και μια πολιτική παράδοση η οποία υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Πρόσωπα αξιόλογα υπάρχουν πάρα πολλά. Και από εκεί πέρα περιμένουμε την πρόταση του Πρωθυπουργού για να δούμε τι επιλογή θα κάνουμε. Μάλιστα. Αν πάντως προτείνανε τον κύριο Μητσοτάκη στον κύριο Βενιζέλο, δεν θα έχει φαντάζομαι αντίρρηση το Κινάλ. Νομίζω ότι αυτό θα απαντηθεί όταν θα εντάξει η συγκεκριμένη πρόταση. Μάλιστα. Αλλά από τη στιγμή που και η ίδια η πρόεδρος μίλησε για τον Βενιζέλο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα ζήτημα πάνω στην πρόταση. Έτσι. Μάλιστα. Όπως και για πολλά άλλα πρόσωπα. Μάλιστα. Αλλά να μην πω και εγώ στην ονοματολογία. Στην ονοματολογία, αν και θα μπορούσα να το ζητήσω πολύ. Μάλιστα. Κύριε Πάνε, ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πάρα πολύ. Με ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά και καλή χρονιά. Και σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχετε.